Βεβαίως παρακολουθήσαμε, κύριε Πρόεδρε, μια πλειοδοσία ξενοφοβίας και ρατσισμού σε σχέση με την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση και την οποία παρουσίασε ο κύριος Γεωργιάδης. Μια πλειοδοσία την οποία και καταγγέλουμε ως ΚΚΕ. Τι θέλει να κάνει αυτή η τροπολογία? Προσπαθεί να απαντήσει σε μια ανάγκη. Το είπε και ο κύριος Υπουργός, την έλλειψη εργατικών χεριών. Δεν είναι αντίφαση, κύριε Υπουργέ, αυτό και δεν σας απασχολεί? Γιατί υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών τη στιγμή που έχουμε και ανεργία? Μήπως ευθύνονται οι συνθήκες εργασίας? Μήπως ευθύνονται το επίπεδο του μεροκάματου? Οι συνθήκες διαβίωσης? Δεν έχετε ακούσει για μια σειρά κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό ή για εργαζόμενους που παρετούνται στον τουρισμό στη μέση τη σεζόν λόγω απάνθρωπων συνθήκων εργασίας και διαβίωσης? Δεν έχετε ακούσει υγειονομικούς οι οποίοι παρετούνται λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας και της απάνθρωπες συνθήκες που εργάζονται? Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα στο οποίο έχει συμβάλει και η κυβέρνηση με το νομοθετικό πλαίσιο που έχετε διαμορφώσει. Όταν λέτε λοιπόν στον εργαζόμενο ότι μπορεί να δουλεύει 13 ώρες σε δύο εργοδότες με δική σας πρόταση νόμου, όταν δρομολογείτε τις συμβάσεις εργασίας μηδενικών ωρών, ό,τι πιο αντεργατικό υπάρχει, τότε καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά γιατί έχουμε φτάσει σε αυτές τις συνθήκες. Σε μια εργασιακή ζούγκλα. Και επί της ουσίας, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, χωρίς άδεια παραμονής, ήταν οι αόρατοι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίοι διαμόρφωσαν στη Μανολάδα, για παράδειγμα, τις συνθήκες του κόκκινου χρυσού, όπως τον ονομάζουν κάποιοι, το θαύμα της Μανολάδας. Εργαζόμενοι οι οποίοι ζούσαν, εργάζονται κάτω από απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, χωρίς να τους πληρώνουν τα δεδουλευμένα, να τους κυνηγάνε, και βεβαίως ζούσαν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης, όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και ο κόσμος που έμενε στη Μανολάδα. Γι' αυτό η Μανολάδα είναι τα τελευταία 20 χρόνια σε συνθήκες καραντίνας, και ο ντόπιος πληθυσμός και οι εργαζόμενοι και οι μετανάστες εργαζόμενοι. Έτσι λοιπόν, με την τροπολογία αυτή, δεν σας έπιασε ο πόνος για να απαντήσετε στις προβλήματα και στις ανάγκες αυτών των ανθρώπων? Τι θέλει να διασφαλίσετε? Φτηνό εργατικό δυναμικό για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων των εργοδοτών. Και από αυτή την άποψη τους κάνετε και ένα δώρο. Εμείς λέμε να το αποσύρετε αυτή τη διάταξη. Ποια είναι αυτή? Αυτή που είπατε κι εσείς. Ότι άμα χάσει την άδεια τη σύμβαση της εργασίας, χάνει και την άδεια παραμονής. Ξέρετε τι είναι αυτό? Βούτυρο στο ψωμί των εργοδοτών. Να απειλούν και να εκβιάζουν τον εργαζόμενο. Ότι θα σε διώξω από τη δουλειά, θα χάσει και την άδεια παραμονής αν δεν κάνεις αυτά που θέλω. Πάρτε την πίσω, αποσύρτε αυτή τη διάταξη. Γιατί η εργοδοτική αυθαιρεσία θα εκτοξευθεί στο διάστημα και κάτι παραπάνω. Και από αυτή την άποψη, εμείς το λέμε καθαρά, με όλη και αυτή την περιγραφή την οποία κάνετε, επιβαίνουν και ο γεγονός ότι θέλετε όλο αυτόν τον κόσμο τον ταλαιπωρημένο, έτσι, σαν μιας, ανάλογα με τις ανάγκες να τον αξιοποιείτε. Έχετε μια στρόφιγγα που την ανοιγοκίνετε. Υπάρχει έλλειψη χεριών να πάρουμε? Δεν υπάρχει. Να τους πετάξουμε στον ΚΕΑΔΑ? Εμείς λέμε ότι πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που τους δίνει και αυτή η τροπολογία, παρά το γεγονός ότι δεν διασφαλίζει τα δικαιώματά τους, αλλά είναι υπόθεση διεκδίκησης τα δικαιώματα αυτών των εργαζόμενων μαζί με το εργατικό κίνημα, να διεκδικήσουν δηλαδή ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις στα μεροκάματα, σε συνδυασμό και σε σύνδεση με το υπόλοιπο εργατικό κίνημα, γιατί αποτελούν κομμάτι τους. Και ταυτόχρονα, κύριε Υπουργέ, πρέπει να επιβάλλετε στην εργοδοσία ως κράτος, παρότι είσαστε κράτος φιλικό προς την εργοδοσία, να επιβάλλετε στην εργοδοσία να τους διασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, γιατί να δουλεύεις στα τόλ, καλοκαίρι, από το πρωί μέχρι το βράδυ, παθαίνεις ασφυξία. Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και ταυτόχρονα ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Και αυτό να το ελέγχετε, κύριε Υπουργέ. Γιατί η ντροπή της Μανολάδας επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές και δεν έχει μείνει μόνο στη Μανολάδα. Δεν είναι τα σύγχρονα, οι σύγχρονοι άνθρωποι ποντίκια, όπως έγραφε και ο Στάιμπεργκ.